Θα έλεγα, εγώ έχω συγκεκριμένη πρόταση. Είχα στο περιοδικό Επίκαιρα πριν από 2 μήνες κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά. Μου είχαν δώσει άνθρωποι, το 8 σελίδες δεν θυμάμαι, και είχα κάνει μια εκτεταμένη αναφορά πάνω σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινάμε από το μηδέν. Δυστυχώς ξεκινάμε από το μηδέν. Τα ταμεία δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τώρα. Όπως ξέρετε, στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα χρήματα της μιας γενιάς χρησιμοποιούνται για να πληρώνουν τις συντάξεις των προηγουμένων. Είναι το σύστημα το οποίο έχουμε κι εμείς. Το pay as you go, όπως το λένε, το διανεμητικό σύστημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα χρήματα έχουν φαγωθεί. Επομένως, η γενιά που έρχεται δεν θα βρει φράγκο στο ταμείο. Εδώ κινδυνεύουμε κι εμείς οι ίδιοι να μην έχουμε να πάρουμε τίποτα μεθαύριο. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε από την αρχή ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και πρέπει να βρούμε τις προδιαγραφές. Ποιες πρέπει να είναι αυτές τις προδιαγραφές. Η πρώτη προδιαγραφή που είναι, δεν μπορεί να υπάρξει πλέον χωρισμός σε ομάδες. Δεν μπορεί να υπάρχει ΙΚΑ, ΞΙΚΑ ή δημόσιοι εδώ, ο άλλος εκεί κτλ. Ενιαίο σύστημα για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, το λέω έτσι πολύ χαρακτηριστικά για να γίνει κατανοητό, ας πάρουμε ένα αντρόγινο που έχει ένα παιδί. Ένα αντρόγινο, άντρας γυναίκα, με ένα παιδί ανήλικο. Και είναι στο δημόσιο και οι δύο. Για το ίδιο παιδί και οι δύο θα πάρουν σύνταξη στα 52. Και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα, για το ίδιο παιδί σύνταξη στα 52. Αν αυτό το αντρόγινο ήταν στον ιδιωτικό τομέα, ας πούμε στο ΙΚΑ, έτσι, αν ήταν στο ΙΚΑ ή και στη ΔΕΗ, το ίδιο κάνει, ή και στο ΛΟΤΕ, ή και στην Εθνική Τράπεζα, αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα, μόνο η γυναίκα μπορούσε να πάρει σύνταξη, ο άντρας όχι, ως πατέρας ανηλίκου. Δεν γίνεται. Εκτός βέβαια αν έχουν χωρίσει, έχει πεθάνει η γυναίκα και έχει πάρει με τελεσίδικη δικαστική απόφαση με τη μέρα των παιδιών, αυτή είναι η εξαίρεση. Δεν μπορεί όμως. Εάν αυτό το αντρόγινο, επομένως στο δημόσιο και οι δύο με ανήλικο, στο ΙΚΑ δε ή ΟΤΕ μόνο η γυναίκα με ανήλικο, όχι ο άντρας. Αν πάμε τώρα στους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή στο ΤΕΒΕ το παλιό, το Ταμείο Εμπόρων, τους αυτοκινητιστές, αλλά ακόμα και στο Ταμείο των Γιατρών, στο Ταμείο των Δικηγόρων, στο Ταμείο των Μηχανικών, εκεί δεν μπορεί ούτε η γυναίκα να πάρει σύνταξη με ανήλικο παιδί. Αγνοούν το είδος μητέρα με ανήλικο αυτά τα ταμεία. Λοιπόν, είναι σύστημα αυτό τώρα. Και οι δύο στο δημόσιο, ο ένας στο ΙΚΑ, κανένας, ούτε η γυναίκα στα υπόλοιπα ταμεία. Δεν είναι σύστημα αυτό. Υποτίθεται λοιπόν τώρα που θα πρέπει να φτιάξουμε καινούριο σύστημα, το παλιό πέθανε. Δεν υπάρχει σύστημα τώρα εδώ. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μία από τις προδιαγραφές αυτή. Όλος ο κόσμος στο ίδιο τσουβάλι. Όλοι με την ίδια διάθεση. Πέρα από αυτό τώρα, τι θα γίνει με αυτούς που είναι με το παλιό σύστημα. Ξέρετε ότι παλιότερα, γιατί σας είπα ότι ασχολούμαι 40 χρόνια με αυτά τα ζητήματα, παλιότερα, όταν θέλαμε να εξυγειάνουμε έναν οργανισμό, αντιμετωπίσαμε και το θέμα τι θα γίνει το προσωπικό. Παράδειγμα της ΕΡΤ. Αν γινόταν πριν από 10 χρόνια, 15 αυτή η δουλειά, το πρώτο που θα κρίναμε θα ήταν, ωραία, θα την εξυγειάνουμε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η ΕΡΤ ήταν παράδειγμα έτσι, ορθής διαχείρισης, έτσι. Θα σας πω μόνο τούτο. Όταν εγώ πήγαινα στο Μέγα, στο κανάλι, και έμπαινα στο μακιγιάζ, ήταν μία κοπέλα. Όταν μπαίνεις στον Αντένα στο μακιγιάζ, είναι μία κοπέλα. Όταν μπαίνεις στο Sky στο μακιγιάζ, είναι μία κοπέλα. Όταν έμπαινα στην ΝΕΤ, ήταν καμία δεκαριά. Οι οποίες καθότανε. Δεν κάνανε τίποτα. Ερχότανε μία και έκανε το και άλλους κουβεντιάζανε. Ότι ήταν, πώς να το πω, μία αιστεία σπατάλης, δεν το συζητώ. Όμως δεν τη δημιούργησαν αυτές τις κοπέλες που καθόταν εκεί. Αυτή τη δουλειά τη δημιουργήσαν οι πολιτικοί που τους διορίζανε. Ο καθένας που ανέβαινε στην εξουσία γέμιζε και την ΕΡΤ με δικούς του ψηφοφόρους, συγγενείς, φίλους ή δεν ξέρω τι άλλο. Το ίδιο γινόταν και στην Βουλή τώρα, όπως ξέρετε. Έτσι. Όταν λοιπόν θέλαμε να κάνουμε μια εξυγίανση, λέγαμε εντάξει όλα αυτά, να την εξυγειάνουμε, να κάνουμε καινούρια. Αλλά τι θα γίνει ρε παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν όπως μπήκαν στη ΔΕΗ. Κάνανε οικογένεια, έχουνε παιδιά. Δεν μπορείς να τους δες να πάρουν το πρωί σε άνεργος. Δεν μπορείς να τους πετάς στον δρόμο. Αυτό είναι πρωτοφανές πράγμα. Λέγαμε τι θα γίνει. Και είχαμε λύσεις. Θυμάμαι τα ναυπηγεία τότε. Σκαραμαγκά, που ήταν πολύ ο κόσμος. Τι κάναμε. Δώσαμε το δικαίωμα στο προσωπικό, ειδική ρύθμιση. Ή του δώσαμε κάποια χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 7 χρόνια πόνους του δώσαμε για να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, να πάρει σύνταξη. Ή του κάναμε μετάταξη σε άλλη υπηρεσία. Ή του δώσαμε δικαίωμα να πάει στην κατάρτιση, να υπαχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν του είπαμε σηκωθεί και πήγαινε στον δρόμο, δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει, φτιάχνουμε καινούργια έτσι.
και πάλι στον δρόμο σου είδε όσο ενδιαφέρει πώς θα ζήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συνταξιούχους τώρα. Αν αλλάξουμε το σύστημα, τι θα γίνει με τους παλιούς συνταξιούχους? Θα τους πετάξουμε στον δρόμο, πάρουν 460 ευρώ και τελειώσαμε? Δεν μπορεί. Είναι το μεταβατικό στάδιο. Έχουμε παραδείγματα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αλλάξαν το σύστημα και έλαβαν ειδική μέρημνα για τους ίδιους ασφαλισμένους. Μπορεί το σύστημα το καινούργιο να αρχίσει από κάποιο χρονικό σημείο. Και βέβαια, για να μην πολυλογώ, γιατί εδώ θέλει ολόκληρη συζήτηση, θα σου δώσω το κείμενο για να το δώσει τον κύριο να διαβάσει όλο το πακέτο. Αλλά θέλω να καταλήξω στο ζουμί. Το ζουμί είναι ότι χρειάζεται και χρηματοδότηση. Χρειάζεται νέα χρηματοδότηση. Πολλές πηγές μπορεί να υπάρξουν. Εγώ προσωπικά έχω καταγράψει ένα κατάλογο 40 πηγών που μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση για το σύστημα. Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης χωρίς αποθεματικά δεν νοείται. Θα είμαστε, πώς να το πω, πρωτοπόροι στην ανακάλυψη καινοφανών θεωριών για να πούμε ότι κάναμε ένα σύστημα αλλά δεν έχουμε λεφτά. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πηγές, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα, οι πολιτικοί να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται. Όπως σας έχω δει.